πρόσωποι φορέων στις πρώτες τοποθετήσεις μας, δεν αναφερθήκαμε σε μεγάλη έκταση κατηγορώντας, παρότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες πολιτικές για αυτό που έχει συμβεί στην ΕΡΤ, το οποίο είναι η απόλυτη καταστροφή. Ωστόσο, επειδή οι ίδιοι βουλευτές θέλησαν να αναφερθούν στο παρελθόν και να κάνουν ερωτήσεις για συγκεκριμένα πράγματα που βλέπω ότι μάλλον κινούνται περίπου στους ίδιους άξονες, επειδή σέβομαι όμως την παρατήρησή σας και εκτιμώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο, θα ξεκινήσω με κάτι που είναι πρόταση. Ρώτησε διευκρινιστικά η κυρία Κυρίτση. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια έμεση απάντηση στον κύριο Ψαριανό. Στην πρόταση που έχουμε κάνει, αυτή που έχω καταθέσει τα πρακτικά και είναι αδύνατο να την αναλύσουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας εδώ, έχουμε λάβει και ευρωπαϊκά παραδείγματα υπόψη μας. Παραδείγματος χάρη, μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για το μοντέλο διοίκησης είναι εν πωλής το μοντέλο διοίκησης της ελβετικής τηλεόρασης, το οποίο θεωρείται, και επειδή είναι και μια χώρα πάνω κάτω στα πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδας, το οποίο θεωρείται και αναγνωρισμένο παγκοσμίως είναι ως απολύτως δημοκρατικό και συμμετοχικό. Επίσης, η αναλογία προσωπικού τέθηκε από πολλούς και προγράμματος και σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Από τις χαμηλότερες αναλογίες έχει η Ελλάδα, όπως και στο ανταποδοτικό τέλος. Αυτό τον αστικό μύθο που ακούμε πάρα πολύ συχνά για τους υπαλλήλους του BBC ότι είναι 800, το άκουσα δυστυχώς και σε αυτή την αίθουσα, στην πρώτη συνεδρίαση. Είναι 20.000 οι εργαζόμενοι του BBC, με βάση την ετήσια έκθεση του 2004 και τα νεότερα δεδομένα τους ανεβάζουν στους 28.000. Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε BBC, γιατί μιλάμε για ένα κολοσσό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται και σε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμιακό, σε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Αλλά σας διαβεβαιώνω, και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, ότι η αναλογία του προσωπικού και η αναλογία του ανταποδοτικού τέλους σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ χαμηλότερη. Ρώτησε ο κύριος Αθανασίου γιατί γιγαντώθηκαν οι ιδιωτικοί σταθμοί αν η ΕΡΤ ήταν τόσο καλή. Διότι παίρνουν θαλασσοδάνεια τα οποία δεν αποπληρώνουν ποτέ, διότι ποτέ δεν πλήρωσαν για να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο πόρο των συχνοτήτων, διότι σε βάρος της ΕΡΤ, και ήταν ένας από τους λόγους που έκλεισε η ΕΡΤ, μονοπόλησαν αυτή τη στιγμή το δημόσιο αγαθό των συχνοτήτων και εξαρτάται και η ΕΡΤ, όχι η ΕΡΤ, η ΝΕΡΙΤ, έτσι όπως την έφτιαξαν, από τον ιδιωτικό χώρο, γιατί εκχωρήθηκε στους ιδιώτες αυτός ο δημόσιος πόρος και για πάρα πολλούς άλλους λόγους που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Γι' αυτό γιγαντώθηκαν τα ιδιωτικά κανάλια. Ήταν αυτή η επιλογή, αυτή η πρόθεση. Σας ζήτησα... Για τη γιγάντωση εγώ αναφέρθηκα πριν κλείσει η ΕΡΤ, πριν αντικατασταθεί. Μα για πριν κλείσει, τα θαλασσοδάνεια τα παίρνουν, κύριε Αθανασίου, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, τώρα. Παρακαλώ. Και οι συχνότητες, το να εκχωρηθούν οι συχνότητες στους ιδιώτες. Κύριε Νικολάρα, χάνετε τον χρόνο σας και τον ιρμό σας. Παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, δεν νομίζω ότι θέλατε να το κάνετε αυτό. Δεν είχατε αυτό το σκοπό. Συνεχίστε, κυρία Νικολάρα. Μιλούν όλοι για παθογένειες. Μίλησε και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γιουκάκης, από την ΕΣΥΑ. Οι εργαζόμενοι επανειλημμένως και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν και την κατασπατάληση καταγγείλει, έφτασαν μέχρι, όχι μόνο με ανακοινώσεις, και έφτασαν να κάνουν και απεργίες. Και κατηγορούνται γιατί έκαναν απεργίες. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν θέση σε αυτά τα θέματα ή δεν θέλουμε. Και αν είναι να έχουν θέση, με ποιο τρόπο θα την έχουν αυτή τη θέση. Και κλείνοντας... Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή του χρόνου, αλλά είναι πολλά τα θέματα που τέθηκαν. Ζήτησα στην αρχή της τοποθέτησής μου, και θα κλείσω με αυτό γιατί είναι το πιο κομβικό. Όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε θέλοντας να κάνουν κριτική, είτε προσπαθώντας να ενισχύσουν κάπως την προσπάθεια που γίνεται, μίλησαν για την ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης. Σας διαβεβαιώνουμε, το επαναλαμβάνω, ό,τι και να λέει ένας νόμος, αν δεν υπάρξει η πολιτική βούληση για να γίνει αυτό, δεν θα γίνει ποτέ. Και σε αυτό έχουν ευθύνη όλοι, όλα τα κόμματα και φυσικά πρωτίστως η κυβέρνηση. Να πάμε στη Μακεδονία Θράκη, ο κύριος